μπαίνει ο κάθε πολίτης στο κτηματολόγιο.gov.gr, βλέπει τις ψηφιακές υπηρεσίες, μπορεί να υποβάλει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το συμβόλαιό του ψηφιακά. Δεν χρειάζεται να πάει καθόλου. Μπορεί να κάνει και διάφορες άλλες πράξεις που τις λέει στο κτηματολόγιο.gov.gr ψηφιακά. Όσοι επιλέγουν να πάνε διαζώσεις, αντί να πάνε να περιμένουν πριν ανοίξει το γραφείο, διότι η χρονική προτεραιότητα έχει σημασία πολύ μεγάλη στα κινητά, βγάζουν από το κινητό τους τον αριθμό προτεραιότητας, παρακολουθούν live ποιος εξυπηρετείται και άρα μπορούν να προγραμματίσουν τις δουλειές τους από την προηγούμενη μέρα, να πάνε 5 λεπτά πριν, να εξυπηρετηθούν, να τελειώσουν γρήγορα, να φύγουν. Τώρα τα επόμενα βήματα ποια είναι. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είμαι σε θέση να σας πω ότι θα διασυνδεθεί η πλατφόρμα για δικαστικούς επιμελητές. Άρα και εκείνοι θα μπορούν να κάνουν εξ αποστάσεως ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων όπως γίνεται και αλλού. Το επόμενο βήμα θα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα για τα πρόδειλα λάθη, το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος πράξεων. Και μέχρι τέλος του χρόνου, μέχρι τέλος του 2023, θα λειτουργεί στην πλήρη του μορφή ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου.